Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις και να τις σχολιάσουμε μόλις ολοκληρωθούν. Πώς λοιπόν ο κατάλογος θεσπίστηκε πριν από μερικούς μήνες, η λίστα μεταρρυθμίσεων δηλαδή. Έχουμε τώρα βέβαια μπλεκεί σε μια διαδικασία η οποία δεν αφορά τόσο πολύ την λίστα με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά την τεχνική δουλειά η οποία είναι αναγκαία από τη μία πλευρά, αλλά και τις πολιτικές διαπραγματεύσεις από την άλλη, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να ολοκληρώσουμε επί συγκεκριμένων δράσεων, να ολοκληρωθεί το προηγούμενο πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε στην επόμενη φάση. Στο δεύτερο ερώτημά σας, επειδή αναφερθήκατε σε ένα πιθανό δημοψήφισμα, αυτό είναι θέμα το οποίο άπτεται του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης και βεβαίως στο πλαίσιο του ελληνικού συντάγματος και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εγώ επιτρέψατε μου με την ιδιότητά μου του Υπουργού των Οικονομικών να μην δώσω πιο λεπτομερή απάντηση. Πάντα υπάρχει δυνατότητα για ένα δημοψήφισμα και αυτό αναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να υπάρξει απάντηση, απόκριση από την πλευρά του ελληνικού λαού όταν υπάρχουν ζητήματα κέρια και κρίσιμης σημασίας. Αυτή τη στιγμή βέβαια στο τεχνικό ελληνική κυβέρνηση δεν είναι κάτι το οποίο το εξετάζει, που βρίσκεται στον ορίζοντα της ελληνικής κυβέρνησης, από όσο ξέρω, διότι είμαστε σε μια πολύ σοβαρή συγκεντρωμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, με στόχο να έχουμε ένα κοινό έδαφος για να υπάρξει απόφαση πολύ γρήγορα, μια απόφαση η οποία θα είναι η βάση την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης και προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στην επόμενη φάση για την ανάκαμψη και την ανάταξη της κοινωνικής οικονομίας. Η δήλωση που έγινε από το Eurogroup δεν αντικατοπτρίζει τον επίγοντα χαρακτήρα σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων. Δεν βλέπουμε να γίνεται αναφορά. Σε κάποιες δράσεις. Θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Το θέμα της ρευστότητας είναι ένα φλέγον ζήτημα. Είναι κοινός τόπος και είναι γνωστό σε όλους. Ας μην κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Τώρα, σε αυτήν την ανακοίνωση, ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρθηκε είναι ότι θεωρήθηκε ότι δεν είναι κατάλληλο να γίνει μία σε αυτό. Σήμερα αποφασίσαμε και σκεφτήκαμε από κοινού ότι αυτό που ήταν ουσιαστικό να διαταποθεί δημόσια, ότι η μεγάλη προσπάθεια έχει πραγματικά επιτευχθεί προκειμένου να διατηρήσουμε ένα καλό κλίμα για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πριν γίνουν δεσμευτικές και ασφικτικές οι πιέσεις από πλευράς ρευστότητας. Άρα από την άποψη του χρονοδιαγράμματος με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι, μιλάμε για τις επόμενες εβδομάδες. Το σημερινό ανακοινωθέν είναι αυτό το σήμα που επεδίωκε η κυβέρνηση να σταλεί προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε και να αποφύγουμε περαιτέρω κούρεμα στα collaterals, αλλά και να δώσει ένα σήμα για κάποια χαλάρωση της ρευστότητας, η οποία είναι στην κατάσταση που γνωρίζουμε όλοι. Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δέχεται εντολές ούτε από εμάς, ούτε από το Eurogroup. Ακολουθεί τους κανόνες της και κρίνει το πότε θα κάνει την όποια κίνηση κρίνει ότι πρέπει να κάνει. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν το Διοικητικό Συμβούλιο, το Governing Board της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να αφαιρέσει το waiver και να θέσει περιορισμούς, δεν υπήρξε κάποια απόφαση του Eurogroup για να γίνει. Προφανώς δεν χρειάζεται και κάποια απόφαση αναγκαστικά του Eurogroup για να επιστρέψει το waiver και να σταματήσει αυτή η πολιτική, αν θέλετε, περιορισμών όσον αφορά την κατοχή T-bills από τις ελληνικές τράπεζες. Εμείς κρίνουμε ότι όπως τότε δεν έπρεπε να έχει αφαιρεθεί το waiver, έτσι και σήμερα θα έπρεπε να έχει επιστρέψει. Αυτή είναι η δική μας, αν θέλετε, θέση, αλλά την καταθέτω στο πλαίσιο της πλήρους του σεβασμού της πλήρους ανεξαρτησίας, ή, αν θέλετε, του πλήρους σεβασμού της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μήπως πρέπει να το πούμε και στα αγγλικά, γιατί... Όχι. Ας με ρωτήσω. Next question, please.
Η πληροφορία, όπως έγινε σαφές από την συνέντευξη που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, η διατύπωση ήταν ότι η ελληνική πλευρά είναι απολύτως υπεύθυνη για να ανταποκριθεί σε δυναμικές τις υποχρεώσεις προς τρίτους. Η ελληνική κυβέρνηση συμμερίζεται σε αυτή την διατύπωση. Δεν υπήρξε τέτοια διατύπωση, δεν είναι ο τρόπος που την καταλαβαίνω εγώ. Την προφορική συνέντευξη. Δεν θα σχολιάσω την προσφορική συνέντευξη κανενός. Το μόνο που σχολιάζω είναι τα επίσημα statements στα οποία συμφωνήσαμε όλοι. Αυτό που θα σας πω είναι ότι όπως κάθε κυβέρνηση, έτσι και η ελληνική κυβέρνηση, σκοπεύει να τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δικαίους. Αναρωτιέμαι τι θα μπορέσει να γίνει για να υπάρξει μία κάλυψη των απαιτήσεων οι οποίες είχαν διατυπωθεί το Φεβρουάριο, στις 20 Φεβρουαρίου. Τι έχει γίνει σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει μέχρι σήμερα? Υποθέτω, λέει ο Υπουργός, ότι αναφέρεστε στις διαφορές ερμηνείες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο μερών. Οι διαφορές μας έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε όταν φτάνουμε σε θέματα φορολογικά για το 2015 και τα έκεινα, υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκληση, οπότε σήμερα μπορούμε να μιλάμε για κάποιες διαφορές οι οποίες είναι ανύπαρκτες σχεδόν. Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, NPLs, non-performing loans, όσον αφορά για τα δάνεια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πιεστεί, όσον αφορά το ΦΠΑ, υπάρχει μεγάλη σύγκληση. Δεν έχουμε φτάσει σε μια κοινή θέση, αλλά μεγάλη σύγκληση. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η δική μας κυβέρνηση έχει μια πολύ συγκεκριμένη οπτική εμπροκειμένου και άποψη, η οποία πάντοτε δεν είναι συμβατή με αυτή των θεσμών, και αυτό έχει να κάνει όχι τόσο με μια ιδεολογική διαφορά αλλά με μια συγκεκριμένη ερμηνεία της εργασιακού χώρου στην Ελλάδα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικές διαφορές και το γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε πολύ διευθετημένοι αγορά σε αντίθεση με εκείνους οι οποίοι πιστεύουν, οι οποίοι είμαστε μια εντελώς καταπιεσμένη, αν θέλετε, μια αγορά με ιδιαίτερους περιορισμούς. Προκειμένου είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέσετε και προς τους θεσμούς και όχι μόνο προς εμάς, αλλά θα ήθελα να πω το ακόλουθο. Το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται από όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση είναι αν οι σειρές αλλαγών τις οποίες έχουμε αποδεχθεί ή στο σύνολό τους, μόλις τις αποδεχθούμε και αρχίσουμε να τις εφαρμόζουμε, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο τέλος αυτής της υφεσιακής κατάστασης και γενικότερα του προβλήματος της υπερχρέωσης? Και αυτό το πακέτο αλλαγών μπορεί να γίνει αποδεκτό από ένα λαό, ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο βλέπει είναι μειώσεις συντάξεις, μειώσεις τους μισθούς, να μειώνονται εκείνες οι παροχές οι οποίες δίδουν σε εκείνους οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αν μπορούμε να απαντήσουμε αυτές τις δύο ερωτήσεις με ένα ικανοποιητικό τρόπο, ότι οτιδήποτε συμφωνούμε σε σχέση με αυτό το πακέτο θα τελειώσει με όλα τα σημεία αποπληθωρισμού και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει εκείνα τα προβλήματα όλα τα οποία πραγματικά χρειαζόμαστε να αντιμετωπιστούν για να υπάρξει μια απαλυφθή των κακώς κειμένων στην ελληνική κατάσταση και όχι να επιβαρύνουν εκείνους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ασθενείς και δεν μπορούν να αντιδράσουν, τότε θα έχουμε βρει μια σύγκληση και μια συμφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν του χρόνου τέτοια εποχή θα υπάρχουν Έλληνες που σήμερα παίρνουν σύνταξη και θα παίρνουν κάπως μικρότερη από αυτά που παίρνουν τώρα, και αν επίσης θα υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι του χρόνου τέτοια εποχή υπολογίζουν να έχουν βγει σύνταξη αλλά θα αναγκαστούν να δουλέψουν? Θέλετε να σας λύσω το συνταξιοδοτικό και να σας προβάλλω την λύση του χρόνου? Μπορούσα να με ρωτήσει και για 10 χρόνια. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μην προβώ σε προφητείες. Απλά θα σας τονίσω ότι πρόκειται για ένα κέριο ζήτημα στη διαπραγμάτευση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, είναι κομβικό σημείο. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη από τη μία μεριά να προστατεύσει όλους εκείνους τους ανθρώπους
οι οποίοι αυτή τη στιγμή, αν επιβάλλουμε σε αυτούς αυτό που είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, και θα υποφέρουν με τρόπο που μια πολιτισμένη κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί, και θα συνεισφέρουν στην αυτοτροφοδοτούμενη κρίση, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τη συνολική ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το γεγονός ότι το ασφαλιστικό σύστημα, κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο σε μια χώρα με τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας, τόσο χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και, αυτό που είπα και προηγουμένως, τόσο υψηλά ποσοστά μη δηλωμένης εργασίας. Οπότε τι χρειάζεται το ασφαλιστικό σύστημα για να γίνει βιώσιμο και του χρόνου και το παράχρονο και σε 10 χρόνια? Χρειάζεται μια ενίσχυση της μεγέθυνσης, της ανάπτυξης. Παράλληλα χρειάζεται μια ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Χρειάζεται να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων, να υπάρξει μια σημαντική μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, που ξέρετε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με ρωτούν κάποιοι, μου λένε, γιατί στις δικές μας χώρες δεν υπάρχουν συνταξιούχοι στα 58, ενώ στις δικές σας χώρες υπάρχουν. Μία απάντηση εδώ, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι στη χώρα μας δεν έχουμε πραγματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Δηλαδή ένας 60χρονος Γερμανός, ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του σε έναν οικονομικό κλάδο ο οποίος φθήνει, θα έχει τα επιδόματα που του επιτρέπουν να ζει αξιοπρεπώς. Και όταν θα γίνει 65, θα περάσει από τα επιδόματα στη σύνταξη. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει και αυτό δημιουργεί τεράστιες πολιτικές πιέσεις στο πολιτικό σύστημα για να τον πάρουν τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα βρει δουλειά μάλλον ξανά και να τον τοποθετήσουν στο ασφαλιστικό σύστημα, επιβαρύνοντας το ασφαλιστικό σύστημα. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν πρέπει να γίνουν, πρέπει να σχεδιαστούν στο πλαίσιο βεβαίως της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αλλιώς δεν θα υπάρξει ποτέ λύση. Απλά να σας πω το εξής, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ. Απλώς το να κόβεις τις συντάξεις δεν αποτελεί τη μεταρρύθμιση. Mr. Edgar. Mr. Varoufakis, you've been in Portugal with a deadlock for months now. Isn't the truth that you're going to have to row back on some of the... Κύριε Βαρουφάκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα με τους δανειτές θα πρέπει να επαναχωρήσετε σε ορισμένα σημεία. Φυσικά, αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο. Έχουμε συμβιβαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως λέω και επαναλαμβάνω και έχει αρχίσει να γίνεται μια συνεχής επανάληψη, συμβιβαζόμαστε ξανά για να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά δεν θα επαναχωρήσουμε τις βασικές αρχές τις οποίες τις θεωρούμε κόκκινη γραμμή. Πρώτον, θεωρούμε να υπάρξει να σταματήσει αυτός ο κύκλος της ύφεσης στην οποία βρισκόμαστε και του αποπληθωρισμού. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό κριτήριο. Αν το πακέτο στο οποίο θα συμφωνήσουμε, το οποίο είναι μια σειρά από συμβιβασμών εκ μέρους μας, θα είναι ένα τέτοιο οποίο πραγματικά ο κύκλος του αποπληθωρισμού θα σταματήσει, πρώτον. Δεύτερον, θα υπάρξει μια νέα κατανομή του βάρους, του άχθους των παρελθόντων στους πιο αδύναμους, οι οποίοι δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, και να μην περάσει από εκείνους οι οποίοι πραγματικά, στους οποίους οφείλονται όλα αυτά και οι οποίοι δεν επιβαρύνονται καθόλου. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Όσον αφορά ο κύκλος των συμβιβασμών τους οποίους κάνουμε, εάν βρούμε έναν τρόπο να απαντήσουμε ικανοποιητικά, τότε θα έχουμε φτάσει και στη συμφωνία. I don't think you should be unkind to the creditors. I think that we should not double guess what they will end up agreeing to. Κύριε Υπουργέ, ο Γερμανός ομολογός σας, ο κύριος Σόιμπλε, ήταν αρκετά σκληρός στις δηλώσεις του λίγο πριν τη συνάντηση που είχατε. Είπε ότι η πρόοδος που έχει επιδεχθεί είναι μηδαμινή και ότι το μόνο που έχει βελτιωθεί είναι ο καιρός. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη συνάντησή σας? Διεξήχθη στο ίδιο θετικό κλίμα όπως το Eurogroup? Ήταν σκληρός όπως τις δηλώσεις του προηγουμένως? Θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Με τον κύριο Σόιμπλε, κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, η συζήτηση είναι φιλική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πάντα επικοδομητική. Πάντα. Σήμερα ήταν η πιο φιλική
συζήτηση που έχουμε κάνει από όλες αυτές. Και μάλιστα θεωρώ ότι ήταν και μια συζήτηση από την οποία έχω μάθει πράγματα και ελπίζω να έχει μάθει και εκείνος. Αλλά περισσότερα θα σας πω, γιατί σέβομαι το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει και οι δύο ότι το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης θα παραμείνει μεταξύ μας. Θα συνεχιστεί και στο δείπνο απόψε για τους ομολόγους σας? Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει δείπνο. Πάλι. Δεν νομίζω ότι, ότι υπάρχει δείπνο. Yes, please. What do you mean tomorrow? Σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για αύριο. Μα έχω ήδη κάνει σχετική δήλωση. Ήταν εύκολη ερώτηση αυτή. Ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιες από τις ερωτήσεις και απαντήσεις ήταν στα ελληνικά. Αναφερθήκατε και στην δυνατότητα δημοψηφίματος. Ήδη έχω απαντήσει στο ερώτημα αυτό, αλλά προς όφελος των αναγνωστών θα επανέλθω. Ένα δημοψήφισμα λοιπόν αποτελεί πάντα μια δυνατότητα για κάθε κυβέρνηση και στην Ελλάδα προβλέπεται από το Σύνταγμά μας και να πρόκειται στον Πρωθυπουργό να αποφασίσει αν θέλει να υποβάλει τέτοια πρόταση και αυτό που προέχει και είναι πολύ σημαντικό συνταγματικά μιλώντας, να πρόκειται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να το εγκρίνει. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα του Υπουργού των Οικονομικών να εκφέρει κρίση άποψη ή να αποφασίσει για το αν και κατά πόσον θα ήταν προτιμητέο ή επιθυμητό ένα δημοψήφισμα. Νομίζω δε ότι η προσφυγή στο λαό για να διερευνήσει κανείς αν εγκρίνουν ή όχι μία τέτοια απόφαση είναι σίγουρα μία κίνηση άμυνας, την οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος και ανάγκη να την κάνουμε. Έχουμε μία σαφή εντολή, δεν χρειαζόμαστε καινούργια εντολή, διαπραγματευόμαστε με αποφασιστικότητα, με αποτελεσματικότητα. Έτσι λοιπόν η απάντηση μου ήταν θεωρητική. Σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, δεν είναι ένα σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζεται. Μιλήσατε για πρόοδο στο Eurogroup, όχι μόνο σε θέμα, όχι τόσο μάλλον σε θέματα ουσίας, αλλά κυρίως σε θέματα διαδικασίας και τρόπου εργασίας. Βλέπετε και σημαντική πρόοδο και στα θέματα ουσίας. Διορθώστε με, να σας διορθώσω μάλλον. Δεν είναι αληθές ότι η καταγραφή σαν πρόοδος είναι μόνο διαδικαστική. Ήταν σαφές στη συνάντηση ότι είναι και ουσιαστική και διαδικαστική η πρόοδος. Άρα λοιπόν, σύντομα θα σας απαντήσω λέγοντας ότι οι συζητήσεις σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις και αμίξη περιτούμενα δάνεια, τις μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ, την ανεξαρτησία της φορολογικής αρχής, την οποία έχουμε ήδη προβάλει ως προτάσεις και ακόμα πιο ριζοσπαστικές από ό,τι είχαν προτείνει οι θεσμοί. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι τομείς όπου έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Έχουν γίνει καθόλου συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησής σας να υπάρξουν έλεγχοι σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια για να αποφευθεί η διαρροή? Βεβαίως και όχι. Διότι έλεγχος επί των κεφαλαίων και νομισματική ένωση είναι δύο όροι οι οποίοι είναι αντιφατικοί. Διότι αν συνέβαινε αυτό, τότε πραγματικά θα ήταν σαν να ψηφούσαμε τη λογική της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Σας ευχαριστώ. Η συνέντευξη